Φίλες και φίλοι, καλημέρα σε όλους, καλή δύναμη. Αυτή είναι η απάντηση, η μοναδική απάντηση, η ενότητα των εργαζομένων και η απειθαρχία απέναντι σε ένα αδίστακτο κράτος που θέλει εργαζόμενους στημένους, πειθαρχημένους, με νόμους που υπηρετούν το μεγάλο κεφάλαιο και υπονομεύουν τη ζωή των εργαζομένων, των συνταξιούχων, των ανέργων. Έχουμε μπροστά ένα νομοσχέδιο που σας αφορά άμεσα. Ο οργανισμός αλλάζει σκοπό, αποστολή. Εκεί που ήταν η υπεράσπιση των ανέργων, βέβαια δεν είναι τωρινό θέμα. Χρόνια τώρα έχουν αλλάξει οι σκοποί του οργανισμού και τα έχουμε συζητήσει πολλές φορές. Ωστόσο όμως, τώρα ολοκληρώνει μία ανατροπή που έχει αρχίσει εδώ και πολλά χρόνια στα πλαίσια των δεσμεύσεων που έχει αναλάβει η κυβέρνηση απέναντι στο Ταμείο Ανάκαμψης για να μπορεί να απορροφά φόρους από αυτό. Σε αυτά τα πλαίσια λοιπόν είναι αυτό το νομοσχέδιο, όπως το έχει αποτυπώσει και η έκθεση Πισαρίδη, όπου πρέπει να αλλάξουν συνολικά οι όροι, οι σκοποί λειτουργίας αυτού του οργανισμού και να ενισχύσει την εργοδοσία, τους επιχειρηματικούς ομίλους με μπόλικο χρήμα. Δεκαπλάσιοι θα είναι οι πόροι, όπως είπε ο Υπουργός στη Βουλή, και αυτοί οι δεκαπλάσιοι πόροι διοχετεύονται στους επιχειρηματικούς ομίλους και από την άλλη οι άνεργοι θα είναι ακόμα περισσότερο απροστάτευτοι από αυτό το νομοσχέδιο. Πετάγονται εκτός του Μητρώου των Ανέργων του ΟΕΔ. Οι προϋποθέσεις παραμένουν οι ίδιες και χειροτερεύουν σε πολλές των περιπτώσεων. Παρουσιάζει το 50% του επιδόματος ανεργίας που θα το παίρνει ο άνεργος εφόσον βρει δουλειά για το υπόλοιπο μέχρι τη συμπλήρωση του επιδόματος ως θετικό. Όμως αγαπητοί φίλοι, επειδή εσείς το ξέρετε, αυτό είναι ενάντια στον άνεργο. Γιατί θα παίρνει το μισό επίδομα, ενώ οι μέρες αυτές δεν θα είναι ασφαλιστικές μέρες για τον ΟΑΕΔ. Δηλαδή αν θα μείνει άνεργος, που θα μείνει, γιατί έχουμε το εξής φαινόμενο. 2 εκατομμύρια για παράδειγμα 100.000 απολύσεις, 2.150.000 προσλήψεις. Σημαίνει μια ανακύκλωση της ενεργείας κάθε χρόνο. Τι είναι αυτό, ότι απολύεται το εργαζόμενο στον ένα χρόνο. Άρα λοιπόν θα είναι εκτός της λίστας, εκτός του Μητρώου των Ανέργων, γιατί δεν θα έχει συμπληρώσει τις ασφαλιστικές μέρες που απαιτούνται στις τελευταίες 14 μήνες τα 125 ημερομίσθια. Άρα λοιπόν κανένα θετικό δεν έχει αυτό το νομοσχέδιο. Και το είπαμε από την αρχή ότι πρέπει να αποσυρθεί, ότι πρέπει να γίνει ζήτημα πάλης των ίδιων των συνδικάτων, γιατί αφορά τον σημερινό εργαζόμενο που εν δυνάμει θα είναι αύριο ο άνεργος. Πέρα από τους σημερινούς άνεργους που είναι 1.100.000 και αυτοί που επιδοτούνται είναι μόνο 120.000 περίπου, και είναι ντροπή! Είναι ντροπή αυτή η πολιτική που χρόνια τώρα ακολουθείται απέναντι στους ανέργους, που δεν είναι δική τους ευθύνη. Δεν είναι κατά φαντασία άνεργοι, όπως είπε μία ανεκδιήγητη στην Επιτροπή με τους Φορείς, ένα δίκτυο λέει γυναικών επιχειρηματιών, ανεκδιήγητη αθλειότητα απέναντι στους άνεργους, ότι είναι κατά φαντασία άνεργοι και δεν είναι καταχραστές οι άνεργοι, αλλά αυτοί που απορροφούν τους πόρους που προέρχονται από τους ίδιους εργαζόμενους στα πλαίσια της αλληλεγγύης για τον άνεργο ή για τον ίδιο, για να μπορεί να επιβιώσει αυτή την περίοδο της ανεργίας του. Ο αγώνας σας λοιπόν είναι αγώνας που αφορά εσάς τους ίδιους με τα αιτήματα που έχετε, αλλά και με αυτή την ευθύνη που έχετε απέναντι σε όλο αυτόν τον κόσμο που είναι άνεργοι, περιθωριοποιημένοι, φτωχοί και εξαθλειωμένοι. Και βέβαια αφορά και τους υπόλοιπους.
και πρέπει εδώ, όπως είπαμε, τα συνδικάτα να συμπαρασταθούν. Αγώνας σκληρός, δύσκολος, αλλά με την αλληλεγγύη των υπόλοιπων εργαζομένων μπορεί να είναι νικηφόρος. Καλή δύναμη, θα είμαστε πάντα μαζί σας σε αυτόν τον αγώνα.